Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου και σήμερα σας έχω την καλύτερη παρέα. Τι μου ζητάτε, κανάκι μου, γεια σας. Κανάκι σας έφερα και θα κάνουμε και ένα βίντεο που μου έχετε ζητήσει πάρα πολλές. Θα κάνουμε το γκάμι vs real food. Είμαι σίγουρη πως θα χάσω. Εσύ τι λες? Εντάξει, γιατί την πεινάω λίγο. Και εγώ, είναι πρωί, δεν έχει φάει κανένας μας τίποτα και έχουμε κάνει κάτι επιλογές. Το ένα ειδικά, θα πάθετε σόκαλα, δεν πειράζει. Πάμε να αρχίσουμε. Εννοείται. Θα σε αφήσω επειδή είσαι καλεσμένο στο κανάλι μου να διαλέξει πρώτο. Πάμε σε αυτά εδώ. Ωραία, ποιο θα πάρει, το πάνω ή το κάτω? Θα πάρω το κάτω. Ωραία. Το κάτω, το πάνω. Κοκακόλες μας έτυχαν, εμένα ευτυχώς μου έτυχαν τα ζελεδάκια, αυτό είναι κανάκι ή κανονική, γιατί εμένα δεν μου αρέσει η κοκακόλα. Στην υγειά σας. Προτιμούσα σίγουρα τα ζελεδάκια. Όχι μόνο ρούφι. Γιατί πειράζει. Μέχρι να τελειώσω εγώ όλα αυτά. Είναι το πρώτο πράγμα που βάζω στο στομάχι μου σήμερα. Δεν έχω πάει τίποτα, πήρα όμως ένα χαπίρι το στομάχι να με έτοιμη. Δεν μπορέσω να το πάρω. Γιατί? Πολλά. Approximately 10 hours later. Τι μου? Έχουμε ακόμα 500 πίσω. Σταμάτα. Από τώρα φαίνεται η νίκη μου. Θα πάρω αυτό που είναι από πίσω σου. Και θέλω το από πάνω. Ωπω, δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Ωραία, τι κάναμε. Λοιπόν, εμένα μου τύχανε τα σοκολατάκια. Τα κανονικά. Και του κανάκι τα ζελεδάκια σοκολατάκια. Πώς θα έχει σιρόπι μέσα αυτός? Εννοείται έχει σιρόπι αυτό. Πω, λικέρι έχει μέσα. Α, το ωραίο. Να. Λικέρι έχουνε. Δεν κακό. Α, μ' άρεσε με αυτό. Το δεύτερο, το πρώτο ήταν βλακία. Θέλω... το πάνω. Το πάνω είπα, ε. Εντάξει. Πω, πω, βαρύ το βλέπω. Όχι! Σε παρακαλώ. Λοιπόν, μας τύχανε εμένα μου και το μπέργκερ. Και εκείνη το μπέργκερ σε ζελεδάκια. Θέλω σε αυτό το σημείο να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη φίλη μου τη Μέρη. Γιατί αν δεν είχε πάει Λονδίνο να μου φέρει διάφορα τέτοια, δεν θα τα βρίσκαμε όλα αυτά εδώ στην Ελλάδα. Δεν θέλω με τίποτα το μπέργκερ και θα σα εξηγήσω. Γιατί μέσα έχει πράγματα που εγώ δεν τα τρώω. Έχει μαγιονέζα, έχει σκόρδο σίγουρα. Λοιπόν, θα σου πάρω το ένα. Γιατί? Να σε βοηθήσω. Πες να πάρεις και τα δύο. Πω, πω. Ζηλεύω τώρα, σιγά το. Τα φάω τώρα το ζευγάρι. Το βρωμάει πάρα πολύ βασικά. Και έχει και πολύ την πάμε μαγιονέζα. Το σκόρδο μου το πρώτο. Το κάνω με το. Δεν το φέρνεις εδώ. Γιατί? Δεν νιώθω καλά. Δεν μπορώ. Όχι, φέρνουμε να το φάω εδώ που κοιτάζω. Όχι. Γιατί? Φέρτο. Όχι, γιατί μετά θα δεν θα είναι δίκαιο. Θα το φας μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ω, βαρύ. Μπανάνα σε λεδάκι, μπανάνα σε λεδάκι. Τι χαίρεσαι. Ναι. Χαίρεσαι που δεν μπορείς να το φας. Δεν μπορώ. Αυτό είναι μαλακά. Αφού κάνεις μετά πρέπει να μια ώρα με σκόκο κόλλες. Θα σου δώσω να έχεις από δίπλα σου ένα λαδάκι. Ναι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εμένα μου είχε ένα ζελεδάκι, ένα. Και του κάνω και ένα κομμάτι. Είναι πιο δύσκολο από όσο περίμενα. Έβλεπα που κάνανε κι άλλοι έτσι. Αλλά όταν σου δίνουν κάτι με το ζόρι και πρέπει να το πας με το ζόρι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και εγώ λέω καλά πως κάνουν έτσι. Αλλά πραγματικά είναι δύσκολο. Θα πάρω το πάνω. Και θέλω βοηθός. Πάνε στο κάτω. Παίρνω εγώ το κάτω. Εγώ αυτό ήθελα, αυτό ήθελα. Δεν θα το πιστέψετε ότι έχουμε βάλει. Όχι τίποτα άλλο. Εγώ επέμενα να μπει. Χρωματιστά μυαλά. Και εγώ κανονικό μυαλό. Παραγωγή, μπορώ να έχω λίγο αλάτι. Ξέρεις. Δεν έχουμε παραγωγή, έχουμε τα αλάτι. Παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να φάω μυαλό. Πότε λίγο. Το έχουμε ψήσει καλά, δεν θα πάω τίποτα. Ανέλη. Αυτά δεν τα τρώω. Γιατί? Δεν τα τρώω αυτά. Με τίποτα δεν τα έντερα. Είναι έτοιμο για όλα, δεν έχει πρόβλημα.
Δεν έπρεπε να το παίξω μέσα αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν το πιστεύω. Με ξυνίζει με λίγο. Θα σου πω κάτι καλό, πρέπει να σταματήσω εδώ και να πάρω τον πόντο μου. Γιατί? Γιατί είναι δύσκολο. Δεν σου τρώει μυαλό. Έλα με τα χείλη σου. Έλα, δεν μπορώ, πολλά κραγιόν. Έλα, φτάνει, τον πήρα τον πόντο, φτάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Το ότι προτίμησα να φάω μυαλό παρά το μπέργκερ που έχει μέσα και σκορδό και κρεμμύρι. Πάρα το πάνω. Επιτέλους ένα φαγητό. Τώρα η αλήθεια είναι ότι προτιμούσα αυτό που έχεις εσύ. Λοιπόν, εμένα μου τύχανε τελεγάκια αυγά μάτια και του κάνω και ένα κανονικό αυγό μάτι. Λίγο ψωμί τώρα. Καλά. Δεν είναι καλά. Γιατί μου το ζητήσατε αυτό το πράγμα, γιατί. Βαρύ μου. Α, το δικό σου είναι βαρύ. Ναι, είμαι πάρα πολύ τυχερή σε αυτή τη τέτοια. Τυχερή είσαι γιατί. Ναι. Λοιπόν, μπορείς να φάσουν τα αυτά εσύ. Λοιπόν, μου έτυχε ζελεδάκι μανταρίνι και πορτοκάλι. Και ο Κανάκης έχει να φάει ένα ολόκληρο μανταρίνι και ζελεδάκι και πορτοκάλι. Το μόνο κακό είναι ότι εδώ πέρα ξέρουμε τι έχει, ότι έχει λεμόνια. Απλά δεν ξέρω ποιο είναι ποιο. Τι θα πάει το αληθινό λεμόνι, ποιο θα πάει το ζελεδάκι. Ελπίζω να μου τύχει το αληθινό λεμόνι. Και μην ελπίζω το ζελεδάκι. Ναι, εγώ ελπίζω το κανονικό. Μόνο αυτό δεν αντέχω το λεμόνι. Εγώ το αντέχω πάρα πολύ. Και θα μου φτιάξει και το μάτι τώρα. Δεν μπορώ άλλο ζελεδάκι. Είναι ξινές καραμέλες. Ωραία. Διάλεξε, αυτό είναι μια ψυχή που μπορεί να βγει ας βγει. Ξέρουμε τι έχει μείνει τα λεμόνια. Και τα κυλικίγαντες. Α, ωραία, θα διαλέξω. Ας τα λεμόνια για το τέλος. Λεμόνια. Έλεος, ας τα για το τέλος. Ωραία, ποιο θα πάω, πάνω το κάτω. Δόξα τω Θεώ. Μου ήρθε το σωστό. Λεμόνια. Τόσο πολύ λεμόνια βάλε. Ναι. Μια φλίδα έπρεπε. Ναι, τι. Να βλέπεις να ξυνίζομαι. Κάθε φορά που διαλέγω το πάνω, μου τυχαίνει βλακία, από ό,τι θα διαλέξω το κάθετο. Τελειωσές. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Κάπως, από παράνα. Έλα ρε εσύ, δεν το έχεις κάνει. Έλα ρε γαμώ, τι θα φάει τους γίγαντες. Εγώ έχω γίγαντες. Και ο Κανάκης έχει φασόλια. Δούμε τι μαγείρεψε η αδερφή μου. Έφυγα είναι άσχημα. Χάλια είναι. Δεν εννοώ Ματίνα ότι το μαγειρεύει σωστά, μαγειρεύει πολύ ωραία. Αλλά έχει σκόρδο μέσα, εγώ δεν αντέχω το σκόρδο. Και έτσι κι αλλιώς εσύ θα το φας και έχω χάσει. Δεν με ενδιαφέρει να με χάσω. Δεν μ' αρέσουν, ναι. Δεν θα φάω. Έχασα εξαιτίας του μπέργκερ. Και αφού έχασα, ήρθε η ώρα να με βάψει. Τι να κάνω, προτιμώ το βάψιμο παρά να φάω αυτό το μπέργκερ. Μην κουνιέσαι, σε παρακαλώ. Πώς θα βολεύει να κάτσω έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Τι έγραψε. Τι έγραψες, τελείωσες. Ναι. Πολύ καλό, δεν το είχα σκεφτεί. Με έκανε χάλια. Έλεος. Και έχασα. Τι έκανες, δεν έκανα εγώ τίποτα, το στομάχι σου ήταν. Αφού ρίχτηκες. Δεν ρίχτηκα. Θα το δω στο μοντάζ. Και αφού έχασα και με έβαψε χάλια, μπράβο σου, έστε την κυκλοφορία στο σπίτι να δω αν θα χαίρεσαι. Κάπου εδώ αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Θέλω να σας άρεσε το βίντεο να κάνετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι μου εννοείται αν δεν έχετε κάνει. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο και τον Κανάκη, αν θέλετε να τον ξαναδείτε στο κανάλι που δεν θα τον ξανακαλέσω. Κάλεσα λάθος άνθρωπο για παιχνίδι φαγητού. Ναι, ήταν πολύ μεγάλο λάθος μου. Τέλος πάντων, αφήστε μας από κάτω σχόλια που να μας γράφετε τι άλλα βίντεο θέλετε να δείτε από μένα και τον Κανάκη ή και από μένα και τη Ματίνα. Κάτι έχω στο μυαλό μου και για τη Ματίνα στο μέλλον. Οπότε γράψτε μας εσείς τι θέλετε να δείτε και εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια! Ρε αγοράκι μου, δεν ξεβάφει. Κοίτα πως έχω γίνει, λες το έχω λάσπει στη μούρη. Τρώει παιδί, τον βλέπετε, συνεχίζει και τρώει εδώ πέρα κάθεκτο. Δεν το πιστεύω, θα χαλάσω όλο το μαντιλάκι εγώ εδώ πέρα σήμερα. Θα πας και αυτά. Θα σε κόψει.